γενικά το στυλ μου είναι αυτό. Επιλέγω τέτοια ρούχα κυρίως όταν στις εξόδους μου, στις βραδινές μου εξόδους. Σίγουρα θα έβγαινα πρωί-πρωί με το καπέλο αυτό, σίγουρα. Ξεκινάω με τον κορσέ. Είναι σύμβολο θηλυκότητας, πιστεύω. Δείχνει πολύ ωραία, κολακεύει πολύ ένα σώμα. Τονίζει πολύ κάποια σημεία, κόβει κάποια σημεία σε κάποιες γυναίκες βέβαια, να το προτιμάνε. Και οι δύο φοράτε γάντια. Είναι μόδα? Για μας είναι συνήθεια πιο πολύ, όχι μόδα. Δηλαδή έχουμε μάθει να δίνουμε κορσέ, φούστα ή τούτου σκέρτ με γάντια. Και είναι θέμα γούστου πιο πολύ, δηλαδή και με παντελόνια το συνδυάζουμε και με πολλά άλλα αξεσουάρ. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε μικρά μίνι φορεματάκια. Πολύ μίνι. Νομίζω όμως δεν θα μείνει. Είναι άνετο αυτό να το φορέσει μια κοπέλα ή μπορεί να γίνει πολύ αποκαλυπτικό σε μια έξοδο? Αναλόγως πώς θα το συνδυάσεις. Δηλαδή, τώρα αυτό εδώ εγώ προσωπικά, έτσι σκέτο δεν θα το βάζα. Θα συνδυάζα με κάποιο σορτσάκι από κάτω. Μ' αρέσει να είναι αποκαλυπτικό, αλλά να μην είναι χυδαίο. Ορίστε, φούξια. Βέβαια. Έχει διάφορα, έχει βινίλ, έχει στρατιωτικά, έχει λαμέ. Βασικά εγώ είμαι πιο πολύ του χρώματος και γενικά είναι παρεξηγημένη όλη η φάση αυτή, γιατί προτιμούνται τα μαύρα χρώματα. Όχι τόσο πολύ για την πρόκληση, όσο για το ότι συνδυάζονται με όλα τα χρώματα. Ας πούμε, οι υφές που είναι σε βινίλ μαύρο είναι πολύ συνηθισμένες και τις αγαπάει ο περισσότερος κόσμος της εναλλακτικής σκηνής. Εναλλακτική μόδα απευθύνεται σε όλα τα σώματα. Άμα κάθε κοπέλα ξέρει να τα συνδυάζει κατάλληλα και ξέρει το σωματότυπό της και έχει και επίγνωση του πώς είναι, άνετα μπορεί να συνδυάσει κάποιο ρούχο από αυτά με κάτι άλλο. Δεσδεμόνα, ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Το πραγματικό μου είναι Θένια. Δεσδεμόνα, το χρησιμοποιείς? Το χρησιμοποιώ κυρίως για το ίντερνετ, σε προφάλ μου, σε site, όταν κάποιος μπαίνει να δει κάποια δουλειά μου. Αλλά όταν συστήνομαι σίγουρα με το κανονικό μου όνομα. Τη Δεμόνα είναι από Σέξπιρ, από Θέλω το έχω πάρει και μου άρεσε γενικά και σαν ακουστικά έτσι πως το άκουγα και το επέλεξα. Όλοι σε δέχονται εύκολα ή κάποιοι ίσως σε δέχονται λίγο πιο δύσκολα το στυλ σου? Μέχρι στιγμής εύκολα. Φοράς καπέλα γενικά? Ναι, μου αρέσουν πολύ. Η φούστα είναι λίγο αποκαλυπτική. Τα πιο πολύ συνηθίζονται σε εναλλακτικά κλαμπ. Δεν μπορείς δηλαδή να το βάλεις εύκολα στον δρόμο, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Σε άλλες χώρες κυκλοφορείς άνετα έτσι έξω. Αντίστοιχα η φούστα με το τούλι, που λέγεται τούτου, που είναι, παραπέμπει λίγο σε μπαλέτο. Και μπότα πολύ ψηλή, με πολύ μεγάλη πλατφόρμα συνήθως. Έχω μια λατρεία με τα 20 πόντα εγώ, γενικότερα. Ακόμα πιο σεξι, με ροζ μπούστο, τρία κομμάτια νομίζω είναι και μείνει η φούστα. Ναι, είναι το κορσεδάκι, το μπούστο και η φουστίτσα. Βινίλ. Ναι, βινίλ. Γυρνάς λίγο να σε δούμε και αυτό. Αυτό σε τι περίπτωση θα το επέλεγες? Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, είναι αναλόγως με τη διάθεσή μου. Δηλαδή μπορεί σήμερα να μου έρθει η διάθεση να βάλω μαύρο μακρύ φόρεμα, την άλλη μπορεί να θέλω να βάλω κάτι διαφορετικό, είναι αναλόγως δηλαδή με τη διάθεση. Και το καπέλο το μαύρο θέλω να μου πεις πώς το συνδυάζεις, γιατί... Είναι βασικά δύο στέκες. Είναι δύο ξεχωριστές στέκες, τις οποίες έχω πάρει και τις έχω αναμίξει μαζί. Ζυρκόνια, τώρα επέλεξες φόρμα ολόσωμη. Βλέπουμε και μια διαφάνεια έτσι που μπορεί να αποκαλύπτει λίγο την κυλίτσα. Ναι, λίγο, εντάξει. Όχι υπερβολικά πράγματα. Αυτό μπορεί να το φορέσει και οποιαδήποτε καθημερινή κοπέλα σε βραδινή της έξοδο. Είναι πιο κοντά στη mainstream μόδα, αλλά συνδυάζεται. Και μια κοσμική εκδήλωση, σε ένα γάμο, σε μια βάφτιση θα πήγαινες με κάτι τέτοιο? Ίσως σε πιο μονόχρωμο ή σε πιο σεμνό, να το πω. Κάτι που να δίνει λιγότερες λαβές, ας πούμε, σε κάποιον που μπορεί να είναι λίγο, έτσι, λίγο πιο συντηρητικό. Κορίτσια, ναι. Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι το Σπύρο. Ναι.